Μίληκτο, επιτακτικό και άμεσο. Δύο συνδυασμοί του κυρίου Μιχαλολιάκου και του κυρίου Μοράλη είναι κυβερνητικοί, απολύτως. Με διάφορες εκδοχές. Θέλουμε, δεν θέλουμε, κύριε Δρύσα. Για όλα αυτά. Για όλα αυτά. Στηρίζουν όλες τις πολιτικές της κυβέρνησης. Απολύτως. Και δεν αναντιώνονται σε τίποτα σε αυτές. Και είναι άμεσο αυτό. Τώρα γίνεται. Τρέχει, κύριε Δρύσα. Τρέχει η ιδιωτικοποίηση το 67% των μετοχών του όλου. Και εδώ δεν είναι θέμα να παζαρέψουμε 51 ή 67. Το 67 είναι απόλυτη μονοπόλιο, αλλά και το 33% μειοψηφικό πακέτο να έχει ένα ιδιωτικό μονοπόλιο. Μπλοκάρει. Έχει δικαιώματα καθοριστικά. Επομένως, δημόσιο λιμάνι, αλλά αυτό σημαίνει εναντίον στην κυβέρνηση. Απόλυτη. Και ρήξη. Λέτε με τον στήριξη και στήριξη με όλους. Διότι πραγματικά δεν υπάρχει επένδυση στο λιμάνι και τώρα και για την κρουαζιέρα, για τα μεγάλα, τα γιγαντιαία κρουαζιερόπλια. Ο δημόσιος όλπ καλείται να κάνει την επένδυση. Κανένας ιδιώτης επιχειρηματίας δεν κάνει επενδύσεις υποδομών. Το ίδιο συμβαίνει και στην Κόσκο, στο Εικόνιο, ναι, με τον δημόσιο ΟΣΕ που κάνει την δημόσια επένδυση της γραμμής Θριάσιο Πεδίο Εικόνιο της υδροδρομικής γραμμής που δίνει ευκαιρία μεταφοράς των εμπορευμάτων κατά 8 μέρες πιο γρήγορα και επομένως γίνεται ακόμα πιο προνομιακό το λιμάνι του Πειραιά. Ακριβώς γιατί το λιμάνι του Πειραιά είναι στρατηγική σημασία παραγωγική μονάδα. Είναι φιλέτο. Μάλιστα. Και πρέπει να είναι στο δημόσιο για να ωφεληθεί η ελληνική κοινωνία.